Miami. Νομίζω ότι τώρα ήρθε η ώρα να αρχίσει και η μουσική στα καταστήματα. Το ξέφρενο γλέντι. Δηλαδή με μουσική και χορό μέχρι πρωία. Ναι, αυτό μου έχει λείψει. Φλέρτε, σου έχει λείψει. Και το ναι. Ξεφάντωμα. Και ποια συνήθεια λέτε να επέστρεψε τώρα που άνοιξαν οι χώροι εστίασης? Επέστρεψε το κέρασμα σε φίλους και γνωστούς? Επέστρεψε το φλερτ? Ή επέστρεψε το ξεφάντωμα? Όλα μαζί, ένα συνδυασμός, ναι. Χορός, πώς χορός, αφού δεν έχει. Βρίσκουμε στρόφο, εντάξει. Φέρνουν οι χέρια. Γιατί τέτοια πράγματα, εντάξει. Πού, στο χώρο εστίασης, έξω, στην καφετέρια? Ναι, γιατί όχι, αφού δεν υπάρχει θέμα. Δεν πειράζει. Κόντρα στο χαρδαλιά, κόντρα στην κυβέρνηση. Κόντρα σε όλα, τα πάντα. Όλα μαζί λίγο πολύ. Το χρειαζόμαστε όλα, τα χρειαζόμαστε. Πιστεύω πιο πολύ το ξεφάντωμα και το κέρασμα σε φίλους. Και κέρασμα στους φίλους και φλερτ και νιώθεις έτσι λίγο τη διασκέδαση. Άνθρωποι δεν είμαστε? Άνθρωποι είμαστε, πώς δεν είμαστε. Χρειαζόμαστε και το φλερτ, ναι. Ναι, εννοείται. Εσύ όταν καθόσουν στο τραπεζάκι όμως κοιτούσες αριστερά και δεξιά για να μπορείς να φλερτάρεις αν θέλεις. Βλέμματα πέφτανε. Χωρώ μέχρι πρωιά. Αν αφήσουν τα μέτρα, αν μας αφήσουν, ναι, πιστεύω πως ναι. Αυτό θέλει ο κόσμος, αλλιώς δεν γίνεται. Ποια συνήθεια λες ότι επέστρεψε τώρα που άνοιξαν οι χώροι εστίασης? Επέστρεψε το κέρασμα, επέστρεψε ο έρωτος και το φλερτ ή επέστρεψε το ξεφάντωμα? Τίποτα δεν είχε φύγει. Απλά είχε περιοριστεί. Τώρα απλά ερχόμαστε στην κανονικότητα. Όλα υπήρχαν. Και τα εκδηλώνουμε όλα. Δέχτηκες κέρασμα από αγόρι και κατ' επέκταση φλερτ? Όχι, από φίλους, φίλους. Ακόμα τα φλερτ είναι νωρίς. Τα φιλικά εννοεί. Ήταν τρομερό το γεγονός ότι όλοι κοιτάνε όλους, γιατί απλά μας έχει λείψει όλο αυτό το να βγαίνουμε. Είμαστε και νέοι περισσότεροι, οπότε. Νομίζω λίγο πολύ όλα. Ναι, εντάξει, πιο πολύ το ξεφάντωμα, έτσι ο κόσμος φαίνεται πιο. Έχει το ήθε ανάγκη να βγει, φαίνεται έτσι πιο χαρούμενο. Η επόμενη έξοδος φεύγουμε για Αθήνα και πάμε για την εστίαση στην Αθήνα. Για κοκτέιλ. Μάλλον, δεν ξέρω. Ότι πει κουπέλα. Κάπως έτσι. Και η επόμενη έξοδος ποια είναι, θα ήθελα να μου πει. Για ποτό, λογικά. Με μουσική, χωρίς μουσική. Με μουσική. Και ξέφρενο χορό μέχρι πρωί. Όχι. Χαλαρά πράγματα. Κάπου για φαγητό, φαντάζομαι. Σε επιτέλους δακλή. Ναι. Πάρε 5 μέρες νωρίτερα. Ίσως. Αυτό θα είναι μια καλή λύση. Και πού προγραμματίζεις να πας στο ρεπό? Όταν το πάρουμε το καλό, σίγουρα για φαγητό και μετά σίγουρα για κάποιο ποτό, ένα κοκτέιλ, κάτι. Η επόμενη έξοδος, τώρα σε λίγο ένα μπριντιράκι. Σίγουρα, σχεδόν μέρα παραμέρα είμαστε για καφέ είτε για κάποιο ποτό στα αρακάδικα κτλ. Η επόμενη έξοδος είναι σε λίγες ώρες. Τώρα είναι. Ετοιμαστεί. Ναι, τώρα είναι και μισή, εντάξει, μέχρι τις 7 θα μου βγει πάλι. Αλλά αν ανοίξει τώρα ένα κλαμπ για να πάμε για χορό, δεν είναι έτσι μια εκτόνωση? Είναι, σίγουρα. Περιμένουμε. Προέχουν οι σχολές χορού. Η επόμενη έξοδος ποια θα είναι? Η επόμενη έξοδος. Μας ανοίξει τα κλαμπάκια. Καλό θα είναι. Ανοίξτε τα κλαμπ, χρειαζόμαστε μουσική. Ναι, δεν γίνεται δηλαδή. Εντάξει. Party in the city where the heat is